Καλησπέρα σας, το όνομά μου είναι Ζακ και θα ήθελα σήμερα να σας δείξω με έναν πάρα πολύ εύκολο τρόπο πώς να βρίσκετε ποια προφίλ είναι ψεύτικα, ειδικά όταν έχουν κλεμμένες φωτογραφίες. Όπως παραδείγματος χάρη, και αυτό είναι για παράδειγμα, αυτό το ψεύτικο προφίλ που λέγεται Γεωργία Καρά, που λέει καλησπέρα, έγραψε μάλλον καλησπέρα πριν από περίπου μια ώρα. Αυτή τη φωτογραφία την έχω κατεβάσει, το προφίλ έχει φάει αναφορά, δεν υπάρχει πια γιατί είναι ψεύτικο, όμως παρόλα αυτά, μπορώ να σας δείξω ότι αυτό το προφίλ είναι όντως ψεύτικο από αυτή τη φωτογραφία και από άλλη μία φωτογραφία που τράβηξα από το προφίλ. Πάμε. Θα πάμε σε αυτό το link, το οποίο ο σύνδεσμος θα βρίσκεται κάτω στην περιγραφή. Είναι images.google.com. Θα πατήσουμε πάνω εδώ, αναζήτηση με φωτογραφία. Θα μας ανοίξει αυτό το ωραίο παραθυράκι. Θα πούμε, ανέβασε ένα αρχείο. Σας κάνω και τη μετάφραση κατευθείαν και θα επιλέξουμε τη φωτογραφία που προηγουμένως κατεβάσαμε. Και όπως βλέπουμε, η φωτογραφία έχει κλαπεί από μία που λέγεται Στέλλα, πανέμορφη Κροάτισσα, πόρνη, τέλος πάντων, κουλουπού κουλουπού. Καταλάβατε, μπήκατε στο νόημα. Η άλλη φωτογραφία, θα πατήσουμε εδώ, upload, ανέβασμα, υπολογιστής, επιλέγουμε την άλλη και πολύ απλά μας βγάζει τα αποτελέσματα. Όταν μία φωτογραφία παρά είναι καλή για να είναι αληθινή, τότε το προφίλ είναι ψεύτικο. Τελεία και παύλα. Μην πέφτετε θύματα, μην είστε σαν τα λιγούρια που πάνε και γράφουν καρδούλες και like και καύλα μου και να σε γνωρίσω και το ένα και το άλλο, γιατί αυτοί είναι άμυαλοι, δεν ψάχνουν καν, είναι χαμένοι από χέρι. Και λέγοντας αυτά, ελπίζω να μην σας κούρασα. Τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά, θα τα γράψω και κάτω στην περιγραφή μαζί με το link και να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.